υπαριθμών 3 για τον Μάριο Στεπίνσκι στο φετινό πρωτάθλημα, στην 21η συμμετοχή του. Ελέγχεται εντωμεταξύ, να πούμε, η φάση από το VAR. Πάμε στον Γιώργο Λεωνίδου. Ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόβλημα με τα δίχτυα, γιατί εγώ τη θέση που είμαι, έχω αντιληφθεί την μπάλα, τρύπησε τα δίχτυα ουσιαστικά. Υπήρχε πρόβλημα από πριν που δεν εντοπίστηκε. Και ρωτούσα και εγώ εδώ κάτω αν είδα και εγώ καλά ή αν ήταν έτσι κάτι που με ξεγέλασε. Αλλά όντως η μπάλα φάνηκε ότι πέρασε κανονικά μέσα από τα δίχτυα. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν που δεν εντοπίστηκε και γι' αυτό υπάρχει τώρα αυτή η καθυστέρηση. Πήγε άνθρωπο του γηπέδου για να διορθώσει το πρόβλημα. Είδαμε και το replay όσο μιλούσε, Γιώργο, με την μπάλα να σκίζει τα δίχτυα. Υφύστερα το λέμε μεταφορικά, σε αυτή την περίπτωση έχει πιο κυριολεκτική έννοια σχέτως του ότι η ζημιά μάλλον προϋπήρχε. Ο Άρης λοιπόν στο 12ο λεπτό με το τρίτο γκολ του Στεπίνσκι στο φετινό πρωτάθλημα προηγείται. Ο Πολωνός ο οποίος είχε σκοράρει σε βάρος του Αποέλ και στο παιχνίδι κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες, είχε ανοίξει το σκορ. Στο Γασιπί ακολούθησε βεβαίως ανατροπή από πλευράς Αποέλ. Δύο γκολ του Κβιλτάη, ένα του Τάλσιο και ένα του Εφρέμ είχαν επιτρέψει στον Αποέλ να γυρίσει το παιχνίδι. Στο φινάλε είχε μειώσει ο Μποάκη ένα πανέμορφο γκολ στο τελικό 4-2. Ενώ βλέπουμε ξανά πως ξεκίνησε η αντεπίθεση των φιλοξενουμένων που κατέληξε στον γκολ του Μάριου Στεπίνσκι, ο οποίος πρόλαβε και τον Σικόρσκι στην προηγούμενη φάση.